Δημήτρης Τριανταφύλου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας της Κωνσταντινούπολης. Καλημέρα σας κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα σας κύριε Τρίτσο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και είμαστε εν αναμονή του νέου Υπουργικού Συμβουλίου του Ερντογάν. Τι λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις, τι βλέπετε εσείς? Τώρα τι να σας πω, συνεχώς ακούγονται διάφορα ονόματα. Σήμερα το πρωί διαβάζα ένα ενδιαφέρον άρθρο από έναν αρθρογράφο που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Ερντογάν, που σου λέει ότι να μην εμπιστευόμαστε τις λίστες, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές λίστες και ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον όσον αφορά το κόμμα του, έχει τηρήσει όλες τις υποσχέσεις. Δηλαδή, οι βουλευτές δεν δικαιούνται να έχουν πάνω από τρεις θητείες και τους άλλαξε. Δεν ήταν καν υποψήφιοι. Διάφορα, και το ίδιο αφορά και τα διάφορα κομματικά όργανα. Και κύριος Ερντογάν πάντα κάνει μια ανανέωση και ενδεχομένως το πιο λογικό είναι θα υπάρχει ένα αρκετά ανανεωμένο υπουργικό συμβούλιο. Αλλά πρέπει να περιμένουμε δυστυχώς μέχρι αύριο το βράδυ κατά τις 10 η ώρα που δεν καταλαβαίνει θα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν αλλάζει. Δηλαδή το υπουργικό συμβούλιο είναι ενδιαφέρον, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές, επειδή υπάρχει αυτή το ενισχυμένο πολιτικό σύστημα, οι αποφάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές βγαίνουν από το παλάτι, από τον κύριο Ερντογάν. Και νομίζω ότι σε πιο πολλά ζητήματα, είτε αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής, είτε αμυντικής πολιτικής, είτε εσωτερικής πολιτικής, δεν θα υπάρχει αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που ενδεχομένως συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι ποια κατεύθυνση θα πάρει η χώρα. Ναι. Οικονομική κατεύθυνση λόγω της οικονομικής κρίσεως. Ναι. Έτσι, και εκεί πέρα είναι μεγάλη συζήτηση που γίνεται. Εάν ένας πρώην υπουργός οικονομικών, αρκετά γνωστός και αξιόπιστος, ο κ. Σιμτσέκ, που έφυγε επειδή διαφωνούσε με τον κ. Ερντογάν, αν επανέλθει σε κάποιο ρόλο είτε υπουργού οικονομικών είτε αντιπροέδρου της κυβερνήσεως που επιβλέπει την οικονομία, για να μπορεί να στείλει μήνυμα στις αγορές και στους επενδυτές ότι κοιτάξτε, αξίζει η οικονομία αυτή να επενδύσει αυτή την οικονομία. Και εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία που θα έχει μπροστά του ο Ερντογάν, καθότι προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Ρωσίας, Κίνας και τα υπόλοιπα, αλλά από την άλλη έχει ανάγκη και κεφαλαίων τα οποία δεν μπορούν να προέρχονται αποκλειστικά από τις χώρες του κόλπου, έτσι όπως αποκαλύφθηκε προεκλογικά, αλλά πρέπει να έχει και άλλες πηγές και οι πηγές αυτές είναι δυτικές. Σωστά, κοιτάξτε, και οι χώρες του κόλπου. Και οι χώρες του κόλπου δεν είναι διατεθειμένες οι ίδιες να δίνουν χρήματα χωρίς να εγγυηθούν ότι θα τα πάρουν πίσω. Ήδη οι χώρες του κόλπου δίνουν, κάνουν το ίδιο πράγμα με την Αίγυπτο και στην Αίγυπτο έχουν επιβάλει σκληρή οικονομική πολιτική και μέχρι και δουλουτού. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ο κ. Ερντογάν έχει αυτή τη στιγμή τρία βασικά οικονομικά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Ένα είναι η κατάσταση οικονομίας, του συναλλάγματος, της πτώχευσης του τουρκικού λαού και ενδεχομένως πώς θα επιστρέψουν οι ξένοι επενδυτές που είναι ουσιαστικά δυτικοί και να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Το δεύτερο που πάλι είναι οικονομικό ζήτημα έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση των πηγαίνων περιοχών από τους σεισμούς. Η ίδια η τουρκική κυβέρνηση είχε κάνει έναν υπολογισμό ότι είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια στοιχίζει ανοικοδόμηση. Έχει κάνει ίδια δολάρια, έχει κάνει ίδια υποσχέσεις ότι σύντομα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια θα τα ξαναχτίσει και αυτό είναι μια υπόσχεση που πρέπει να διατηρήσει. Και εν όψει του γεγονότος ότι σε 10 μήνες υπάρχουν δημοτικές εκλογές στην Τουρκία και πρέπει να τις υλοποιήσει. Και το τρίτο είναι, που αυτό είναι οικονομικό ζήτημα, έχει να κάνει με τη μετανάστευση, όπου mm-hmm. το σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης είναι σταδιακά, όχι όπως έλεγε η αντιπολίτευση να τους διώξουν όλους τώρα, αλλά σταδιακά να φύγει ένας αριθμός μεταναστών, ιδιαίτερα Σιών, να πάνε πίσω στη Συρία. Mm-hmm. Στις περιοχές που ελέγχει η Τουρκία και εκεί πέρα η Τουρκία χτίζει κατοικίες για να μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να τους αναγκάσει να πάνε εκεί πέρα και προσπαθεί να βρει τα κονδύλια σε μια σταθερή οικονομία. Είναι πολλές λοιπόν οι προκλήσεις την επόμενη ημέρα. Κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου. Και εγώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.